Η ιστορία των Χριστουγέννων. Χιλιάδες φωτεινά λαμπάκια έχουν ομορφύνει όλες τις γειτονιές. Οι βιτρίνες των καταστημάτων είναι γεμάτες χριστουγεννιάτικα είδη, ενώ τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και τα κουλουράκια έχουν ήδη ετοιμαστεί. Το κλίμα στα σπίτια είναι γιορτινό, οι στολισμοί έχουν αρχίσει και όλοι οι χριστιανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Άραγε γνωρίζεις την ιστορία των Χριστουγέννων? Για να τη μάθουμε θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε πίσω περίπου 2.000 χρόνια. Η ιστορία μας ξεκινά σε μια μικρή πόλη, τη Ναζαρέτ. Εκεί ζούσε μια νεαρή και καλή κοπέλα που την έλεγαν Μαρία, που πίστευε πολύ στο Θεό. Η Μαρία βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες της οικογένειάς της. Ήταν αραβωνιασμένη και θα παντρευόταν σύντομα ένα καλό άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που ήταν ξυλουργός. Ένα βράδυ, ενώ η Μαρία κοιμόταν, φως πλημμύρισε το δωμάτιο και εμφανίστηκε μπροστά της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όπως είναι φυσικό, τρόμαξε όταν τον είδε. Εκείνος της είπε να μη φοβάται και της ανακοίνωσε πως ο Θεός την είχε επιλέξει για να γίνει η μητέρα του Υιού του. Θα γεννήσει ένα αγόρι και θα το ονομάσει Ιησού. Η Μαρία, έκπληκτη, είπε πως θα γίνει το θέλημά του. Ο άγγελος εμφανίστηκε και στον Ιωσήφ και του είπε πως η Μαρία θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Ο καιρός περνούσε και η Μαρία έγκυος πια περίμενε παρέα με τον Ιωσήφ τη γέννηση του Ιησού. Όταν πλησίαζαν οι μέρες να γεννήσει, ήρθε διαταγή από τον κυβερνήτη της χώρας πως όλοι οι κάτοικοι έπρεπε να πάνε στην πόλη που γεννήθηκαν για να απογραφούν. Ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να πάνε στη Βιθλέμ, μια πολύ μακρινή πόλη. Κάτι τέτοιο ήταν πολύ δύσκολο όμως, καθώς η Μαρία ήταν έτοιμη να γεννήσει. Ωστόσο, το επόμενο πρωί ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν. Ο Ιωσήφ με τα πόδια και η Μαρία ανεβασμένη σε ένα γαϊδουράκι. Το ταξίδι ήταν μεγάλο και διήρκησε αρκετές ημέρες. Κατάφεραν να φτάσουν στη Βιθλέμ αργά το βράδυ. Η πόλη είχε γεμίσει με κόσμο που είχαν φτάσει για την απογραφή. Ο Ιωσήφ και η Μαρία προσπάθησαν να βρουν ένα δωμάτιο για να περάσουν το βράδυ, μα ήταν όλα γεμάτα. Όσο και αν προσπάθησαν, τίποτα. Ήταν σημαντικό να βρουν ένα ζεστό και ασφαλές μέρος, καθώς σύντομα η Μαρία θα γεννούσε. Τότε κάποιος από τους ξενοδόχους, βλέποντας τη Μαρία έγκυο, τους λυπήθηκε και τους πρότεινε να μείνουν στο στάβλο του εκείνο το βράδυ. Πράγματι, ο ξενοδόχος τους οδήγησε στο στάβλο. Ήταν ζεστά και καθαρά. Η Μαρία και ο Ιωσήφ τον ευχαρίστησαν. Ο Ιωσήφ τακτοποίησε τον χώρο και κατάκοποι ξάπλωσαν να ξεκουραστούν. Εκείνη τη νύχτα συνέβη κάτι μαγικό. Η Μαρία
έφερε στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Όλα έγιναν όπως τα είχε πει ο άγγελος. Ήταν πράγματι αγόρι και τον ονόμασαν Ιησού. Ο Ιωσήφ έφτιαξε μια μικρή φάτνη και ξάπλωσε το μωρό. Στο λόφο έξω από την πόλη, δύο βοσκοί πρόσεχαν τα πρόβατά τους. Ξαφνικά, ο ουρανός γέμισε φως και ένας άγγελος εμφανίστηκε μπροστά τους και τους είπε πως εκείνη τη νύχτα γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Τους είπε επίσης να πάνε να τον βρουν και να πούν σε όλους πως απόψε γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Έκπληκτοι βοσκοί με αυτό που συνέβη, θέλησαν να κατέβουν στη Βηθλέμ να δουν αν όντως γεννήθηκε αυτό το μωρό. Πράγματι, έφτασαν στο στάβλο και βρήκαν τον μικρό Ιησού στη φάτνη. Αμέσως γονάτισαν να τον προσκυνήσουν. Πολύ μακριά από τη Βηθλέμ, σε κάποια χώρα της Ανατολής, ζούσαν τρεις σοφοί άνθρωποι που μελετούσαν τα αστέρια. Τους αποκαλούσαν και μάγους. Μια μέρα είδαν ένα λαμπερό αστέρι στον ουρανό που όμοιό του δεν είχαν ξαναδεί. Έτσι θέλησαν να μάθουν τι συμβαίνει. Διάβασαν τις προφητείες και κατάλαβαν πως ένας νέος μεγάλος βασιλιάς γεννήθηκε. Αποφάσισαν να ακολουθήσουν το αστέρι για να τους οδηγήσει σε εκείνον και να τον προσκυνήσουν. Το ταξίδι τους ήταν μακρύ και είχαν συνέχεια για οδηγό τους το λαμπερό αστέρι. Την εποχή που γεννήθηκε ο Ιησούς, η χώρα βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλιά Ηρώδη. Οι τρεις σοφοί έφτασαν στο παλάτι και του είπαν για το αστέρι και τη γέννηση του σπουδαίου βασιλιά. Εκείνος φοβήθηκε πως θα χάσει το θρόνο του. Αλλά χωρίς να δείξει το φόβο του, τους είπε να τον βρουν και να του πούν που βρίσκεται για να πάει και εκείνος να τον προσκυνήσει. Ο Ηρώδης όμως είχε στο μυαλό του να κάνει κακό στο μωρό. Οι τρεις σοφοί ακολούθησαν το αστέρι για μέρες, ώσπου σταμάτησε πάνω από το στάβλο. Έκπληκτοι είδαν πως ο νέος βασιλιάς γεννήθηκε μέσα σε μια ταπεινή φάτνη. Του προσέφεραν πολύτιμα δώρα, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Τα δώρα αυτά τα προσέφεραν μόνο στους βασιλιάδες. Ήταν ασυνήθιστο να δίνονται σε ένα μωρό, μα όλοι είχαν καταλάβει πως δεν ήταν ένα απλό μωρό. Αφού προσκύνησαν, οι τρεις σοφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής. Θα περνούσαν και από τον Ηρώδη να του πούν που βρίσκεται ο νέος βασιλιάς, όπως του είχαν υποσχεθεί. Στο δρόμο σταμάτησαν να ξεκουραστούν. Ενώ είχαν κοιμηθεί, είδαν και οι τρεις το ίδιο όραμα. Εμφανίστηκε άγγελος και τους είπε να μην πάνε στον Ηρώδη, καθώς θα έκανε κακό στον Ιησού. Έτσι, εκείνοι έφυγαν από άλλο δρόμο. Θυμωμένος ο Ηρώδης, που δεν έμαθε πού γεννήθηκε το μωρό, διέταξε τους στρατιώτες του να θανατωθούν όλα τα μωρά μέχρι 2 χρονών που γεννήθηκαν στη Βηθλέμ. Η Μαρία και ο Ιωσήφ, για να γλιτώσουν τον Ιησού από τη σφαγή των Ιππίων, κατέφυγαν στην Αίγυπτο.